2 χρόνια είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των έργων που αναμένονται να ξεκινήσουν στην κεντρική πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα αναγκαία, διαχωριστικά που ουσιαστικά κλείνουν το χώρο της πλατείας και τον απομονώνουν, ενώ αναμένονται και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο συγκεκριμένο κομμάτι αναμένεται μεταξύ άλλων να ξυλωθεί το δάπεδο και να τροποποιηθεί όλος ο ενιαίος χώρος. Στο μεταξύ, τα δέντρα τα οποία υπήρχαν στην πλατεία εκριζώθηκαν με ειδικά μηχανήματα και μεταφυτεύτηκαν στην παραλίμνια περιοχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ερωτηθής επεσήμανε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν και το κύριο αντικείμενο των έργων. Ένα ζήτημα που έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση τις τελευταίες ημέρες είναι και το στρώσιμο των 2 αξώνων μπροστά από την πλατεία και στα 2 ρεύματα ανόδου και καθόδου με κυβόληθους. Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει στο παρελθόν με τους κυβόληθους, ο κ. Αρλέτος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη είναι διαφορετική και άρα δεν θα έχουμε και εκεί προβλήματα. Έχει ξεκινήσει το εργοτάξιο πλέον της κεντρικής πλατείας. Αυτό που γίνεται τώρα είναι η περίφραξη του χώρου, έτσι ώστε να υπάρχουν ασφαλές συνθήκες για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Τα φυτά τα οποία σε συνεργασία βέβαια με το πράσινο, τα οποία μπορούσαν να μεταφυτευτούν, έχουν γίνει ήδη μεταφορά τους και σιγά σιγά τώρα ο εργολάβος αρχίζει πλέον και μπαίνει στην κύρια φάση, την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η τροχέα σε συνεργασία πάντα με τεχνικές υπηρεσίες και με το Δήμο επέλεξε να μπουν και η διάβαση πεζών και από αυτή την πλευρά για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Με δεδομένη αυτή την καθυστέρηση, υπάρχει και πιθανότητα να πάει πιο πίσω το έργο όσον αφορά την ολοκλήρωση? Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχει διάγραμμα 2 ετών. 2 ετών, αλλά θεωρώ οι συζητήσεις που έχω γίνει μέχρι τώρα με τον ανάδοχο θα είναι όχι μόνο εντός χρονοδιαγράμματος, πολύ γρηγορότερα από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Γύρονται κάποια ζητήματα, σας το λέω γιατί μεταφέρονται από τους πολίτες, όσον αφορά το μπροστινό κομμάτι, αυτό που θα στρωθεί κυβόληθος μπροστά από την περιφέρεια, αυτή τις 2 λωρίδες δηλαδή. Οι 2 άξονες, όπως ήταν η μελέτη που παραλάβαμε το 19, γιατί αυτό είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, στους 2 άξονες και την ανόδου και καθόδου της οδόνης, μπροστά από την περιφέρεια δηλαδή, το δόστομα θα είναι με κυβόληθους, με στόχο και να περιορίζεται η ταχύτητα, να μην έχουμε μεγάλες ταχύτητες, αλλά κυρίως να εναρμονιστεί το φυσικό τοπίο σε σχέση με την πλατεία. Δεδομένου ότι ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με κυβόληθους, κύριε Αρλέτο, ξυλώσατε πρόσφατα την Ανεξαρτησία, την ξαναφτιάξαμε. Μήπως θα ήταν συνετό να εξεταστούν και άλλες λύσεις, γιατί όπως εσείς έχετε πει, πολλές μελέτες είναι πολλές φορές και για να αλλάζουν. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε όμως για άλλου τύπου κατασκευή στην Ανεξαρτησία, η οποία είχε εγκριθεί κατά αυτόν τον τρόπο όπως κατασκευάζεται σήμερα. Είναι διαφορετικός ο τύπος ο κυβόληθος που θα χρησιμοποιηθεί στην κεντρική πλατεία. Ο τρόπος κατασκευής και το υλικό πολλές φορές αλλάζει από μελέτη σε μελέτη. Εδώ έχουμε διαφορετικό υλικό και διαφορετικό τρόπο κατασκευής. Αναφορικά με την οδό Πρισινέλα, που τα προβλήματα είναι πολλά και οι κακοτεχνίες περισσότερες, ο κ. Αρλέτος υποστήριξε ότι άμεσα θα υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Θέματα κακοτεχνιών αφορά 2 ουσιαστικά εργολαβίες. Μία είναι τη Πρισινέλα και τη Μύρνη, όπου εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κακοτεχνίας. Ήδη οι διοικητικές συνέλεξεις που απαιτούνταν από την υπηρεσία έχουν γίνει. Αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν είναι σύμμαχος για την άρση όλων των κακοτεχνιών, όπου είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να τις κάνει χωρίς κόστος για το Δήμο. Η πλατεία Πάρκης είναι η δεύτερη εργολαβία, η οποία ουσιαστικά τώρα είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει το τμήμα της Χαριλάου Τρικούπη. Με ιδιαίτερα προβλήματα θα έλεγα, μια και είναι μέσα στον αστικό ιστό, έχει κυκλοφορία. Εκεί χρειαζόμαστε και την υπομονή βέβαια των παροδίων, αλλά ουσιαστικά και εκεί όποια κακοτεχνία υπάρχει, ιδίως στη θέση του ταξί και στην είσοδο του Χαριλάου Τρικούπη, άμεσα θα γίνει άρση όλων των κακοτεχνιών αυτών. Κύριε Αρλέτο, σας έχω ξαναρωτήσει, επανέρχομαι όμως. Καταργούνται πολλές θέσεις στάθμευσης, χωρίς την ίδια στιγμή να έχουμε χώρους στάθμευσης στην πόλη. Μεγάλο θέμα και μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο. Σωστά. Ήδη έχουμε προχωρήσει με συνεργασία με τη ΔΕΝΕΤΑΗ, μια και έχει την αρμοδιότητα αυτή για τη διερεύνηση χώρων, όπου αυτή ετοιμάζεται η μελέτη για την κατασκευή περιφερειακών θέσεων στάθμευσης, για να εξυπηρετήσουμε όλους τους κατοίκους, όλους του λεκανοπεδίου μας, αλλά επίσης και είναι έτοιμη και σε φάση για την ελευθερώση. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει και το σχέδιο της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου θα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες του κέντρου να μπορούν να σταθμεύουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.